του χρόνου καλύτερα. Άμα μείνουμε τέτοιο roster ή κάτι τέτοιο, I guess. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και μερικά πράγματα σαν team. Τι θέλει να κάνει ο καθένας. Θες να ανεβείς division στο League of Legends, σε solo duo, flex και TFT? Το League of Boost είναι εδώ για να σε ανεβάσει το βέλτιστο δυνατό division. Τσέκαρε το link στην περιγραφή και μάθε περισσότερο. Γιατί μπαίναμε στα scrims και δεν τρέχει hardare κανείς. Μπορεί να τρέχει hardare λίγο τον bot, αλλά και αυτή δεν. Πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θέλει ο καθένας. Δηλαδή, αν δεν τρέχει hardare στην προπόνηση, δεν. Μα παίζαμε για τη ζωή μας ρε τώρα, legit. Παίζαμε εκεί full, μιλούσαμε non-stop το ένα τ' άλλο εκεί, προσπαθούσαμε. Μετά από ένα σημείο χανόμασταν, μετά ξαναμιλούσαμε, ξανακάναμε, κάναμε full tryhard. Άμα δεν είσαι έτσι και στην προπόνηση, μα ξύνεις τα αρχίδια σου, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι, κάνεις ό,τι να είναι. Μετά δεν θα παίξεις καλά όσο και να τρέχαρντάρεις. Δηλαδή καλά παίξαμε, οκ. Okay. Τίμια lose, μπορούσαμε να πάρουμε και κανένα win παραπάνω, μπορούσαμε και να περάσουμε κιόλας. Αλλά άμα δεν είσαι στην προπόνηση full tryhard, να πεις εγώ τρέχαρντάρω αυτό το game, τρέχαρντάρουν κι άλλοι τέσσερις και βλέπουμε τα λάθη που κάναμε ενώ τρέχαρντάραμε. Δεν βλέπουμε τα λάθη που κάναμε ενώ παίζαμε for fun και ξέρω, είναι scrim στα αρχίδια μου. Μπορείς να φτάσεις στο σημείο, ξέρεις πω είναι scrim, θα παίξω λίγο πιο χαλαρά. Αλλά πρέπει πρώτα να περάσεις από το στάδιο που μπαίνω στο scrim, μιλάω full, τρέχαρντάρω άπειρα, έχω κάποιο πλάνο, δοκιμάζω κάτι, κάνω κάτι. Δεν μπαίνω απλά στο scrim. Γιατί έχουμε κανονίσει να παίξουμε στις 4 η ώρα και απλά μπαίνω για να παίξω με την ομάδα μου και απλά υπάρχω. Πρέπει να τριχαρντάρεις full στα screams, να πεις μαλάκα τριχάρντερα και πήγα 0-10. Τι στο πουτσο πήγε λάθος, δεν τρόλαρα, τριχάρντερα. Και εκεί να δεις τα λάθη, να τα φτιάξεις και να γίνεις καλύτερο team. Δεν γίνεται να παίζεις for fun στα scrims και μετά να πηγαίνεις στο τουρνουά για να παίζεις μαλάκα. Εδώ, πάμε εδώ. Δηλαδή, full try hard, ok, κάναμε αρκετά καλά πράγματα, αλλά δεν αρκεί ρε φίλε για αυτό το επίπεδο. Μπορείς ο GLL να μην χρειάζεται καν practice legit, να μην παίξει ποτέ scrim και να τους τον πάρεις όλους, αλλά μετά από ένα σημείο είναι περίεργο. Γιατί πήραμε για σου Diana και ο άλλος πήρε Azir. Τα Azir στο GLL δεν το είχαμε δει ούτε για αστείο, ξέρω. Δεν ξέρουμε καν ότι υπάρχει το pick. Hey Tommy, δεν βλέπεις shot. Δεν βλέπεις shot. Ο Pepe είχε παίξει λίγο Azir. Και έκορε. Του πήρε σοβαρά το game. Τώρα παίζω λίγο φερφάνο. Όλο και είναι irrelevant full. Δεν γίνεται να πάρεις σοβαρά το game ρε, άμα δεν είσαι σοβαρό team. Δεν έχει νόημα. Γι' αυτό πολλές φορές έχω βγει από teams χωρίς λόγο, ξέρω εγώ, απλά έχω βγει από το team. Ήμουνα σε κάποια φάση γουλουτζού πολύ παλιά, δεν θυμάμαι πότε ήταν με τον Barry. Και ερχόταν στα scrim και έλεγε δεν με νοιάζει, θέλω να παίξω solo queue και δεν με νοιάζουν τα scrim. Και είχα πολύ καλό offer και σε θέμα μισθού και σε όλα. Και λέω και δεν θέλω να παίξω ρε, βαριέμαι. Καλύτερα να τσιλάρω. Όσο καλό ήταν ο μισθός, όσο καλό να ήταν και τα win condition και αυτά, λέω δεν θέλω να παίξω ρε φίλε, fuck it. Δηλαδή, αν πάρω εγώ σοβαρά το game και παίζω full tryhard ή κάτι και είναι κάποιοι από το team ή κάποιος οτιδήποτε που δεν tryhardάρει, δεν έχει νόημα. Unwinnable, misfits και τέτοια, αλλά και με το ζόρι μας κέρδισαν. Εντάξει, το πρώτο game μας τον πάραν, αλλά γενικά δεν είναι ότι θα μπορούσαν κάθε game να μας τον πάρουν έτσι. Γιατί και αυτοί στο τουρνουά, εντάξει, τσεκάρανε λίγο. Δεν παίζουν όπως σας κρύμψει κάτι. Not FF. Θα μπορούσα να πάρω τα Raptors του και Double Scuttler. Γιατί, πόσο κλάω θέλει αυτός ο τυπάς ρε φίλε. Πόσο cloud θέλει, έλα. Τι θες, host, τι θες σε κάνω. Στριμάρω να ξέρετε, νάτος. Έλα, πηγαίνετε, τσεκάρετε ρε, Marmurich is on fire. Έλα. Έλα, ρούφο cloud, bro.
Ρέφα κλαμπ, μπρο. Ρέφα κλαμπ, μπρο. Cloud. Ρε. Σε πάω challenge DFT γενικά. Τώρα που τελείωσε το... το You Master και αυτά και έχω χρόνο. Σε πάω challenge. Έλα. Με bet. Δεν ξέρω, ό,τι θες. Bet. Θα παίξουμε ένα... Δεν μπορώ να παίξω... Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω, αλλά... Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να παίξω κάτι που... που το πατάς με λεφτά και μπορεί να σου δώσει λεφτά και μπορεί να σου χάσει λεφτά. Και έχει κάτι κόλπα που πάνε πάνω κάτω. Δεν επιτρέπει η Riot. Γι' αυτό, να το στριμάρω, να παίξει, εντάξει, off-stream, I guess, I can do whatever I want, but, I can't stream it. But, μπορεί να παίξει με άλλον, ο Μουρσί. Όπως έκανε τις προάλλες, που έπαιζε με τον Έλτα. Σκότωσε. Γιατί δεν επιτρέπει η Riot. Δεν ξέρω. I guess. Επειδή συνδέεται με το betting, I guess. I don't know. Δεν επιτρέπει, όχι, ναι, δεν επιτρέπει ενώ παίζεις τουρνουά ή κάτι, ενώ άμα παίζεις στο GLL ή κάτι. Δεν ξέρω τώρα που δεν παίζω αν γίνεται κάτι, γιατί πλάκα έχουν αυτά τα serums ρε φίλε με σε όλες και τέτοια. Εκτός από αυτό έχεις και κόσμο, I guess. Γιατί έχω red smite. Oh. Ω, μη ζείτε τα dodge ρε όλα και ο Vladimir είναι FK. Το χάνομαι, fuck it. Δεν νομίζω να έχει γορντάρι εδώ. Πέθανε. Oh no! Δεν πεθαίνει γάμο. Έπρεπε να περιμένω το smite μου, αγγες. Μα αλλά και τη γράφουνε στο chat, έχουνε πρόβλημα. Πόσο τράσεις είναι. Και ο Σλάτανε γράφει κάτι XD σήμερα.
Έγραφε στο chat XD και τέτοια. Κάτι ό,τι να έγραφε βασικά, δεν ξέρω γιατί. No. Σλάταν νιώνε με. Όχι ρε, έγραφε κάτι, έχεις δει κάτι τέτοιο. Thank you, Gavin.